γεια σας! Μην το πείτε στην Barbie, αλλά θα αναλάβω εγώ το vlog της σήμερα. Επειδή αυτό κάνουμε εμείς οι σκύλοι όταν δεν μας βλέπει κανείς. Χορεύουμε, βλογκάρουμε, τρώμε κάλτσες. Εντάξει. Λοιπόν, η Τάφη δεν βλογκάρει στα αλήθεια. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν αν μπορούσε να το κάνει. Το έχετε κάνει ποτέ? Να κοιτάξετε στα μάτια το ζωάκι σας ή να το κοιτάτε όσο θα κάνει κάτι χαριτωμένο ή και λίγο περίεργο και να σκεφτήκατε τι περνάει άραγε από το μυαλουδάκι σου. Όπα, εντάξει. Κάθε φορά που έχω τις κλειστές μου ή είμαι μόνη ή είμαι χαμένη στις σκέψεις μου, μια αγκαλιά με ένα χαριτωμένο ζωάκι είναι ό,τι χρειάζομαι για να χαμογελάσω και πάλι. Και... Τάφη! Τα ζωάκια μας κάνουν ευτυχισμένους και ζητάνε τόσο λίγα ως ανταμοιβή. Μερικές λιγουδιές, ένα ζεστό σπιτικό και βέβαια την αγάπη μας. Αυτά είναι τα εύκολα, έτσι? Γιατί πώς μπορείς να μην αγαπήσεις ένα γλυκό, πιστό και αξιαγάπητο ζωάκι? Δείξτε τους λίγη καλοσύνη και θα έχετε ένα φίλο για πάντα. Έτσι, σκέφτηκα να αφιερώσω το σημερινό vlog μου στην Τάφη και σε όλα τα χαριτωμένα, υπέροχα πράγματα που κάνει. Κυρίως όταν νομίζω ότι δεν τη βλέπει κανείς. Απολαύστε το! Λοιπόν, πώς σου φάνηκε, Τάφη? Εντάξει! Μου έφερες δώρο? Ναι, ένα γεμάτο σάλια παιχνίδι. Θα το αγαπώ, όπως ακριβώς αγαπώ και σένα. Θετική ενέργεια! Η θετική ενέργεια στη γλώσσα των σκύλων. Πες αντίο, Τάφη! Αντίο!